τρόπο που δρούσαν, τοποθετώντας τους εκρηκτικούς μηχανισμούς στα θύματα, αποκάλυψε στις αστυνομικές αρχές ο 32χρονος βομβιστής με το πατίνι, ανοίγοντας τον κύκλο των συλλήψεων και δίνοντας στεγνά τον 31χρονο κατασκευαστή. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο ανακριτής της υπόθεσης ενώπιον δικαστηρίου, στο οποίο οδηγήθηκε ο 31χρονος ύποπτος για την κατασκευή των εκρηκτικών μηχανισμών, ο πρώτος ύποπτος σε θεληματική του κατάθεση έδωσε όλες τις λεπτομέρειες για τον τρόπο που γίνονταν οι επιθέσεις. Ο πρώτος ύποπτος κατονόμασε τον 31χρονο στο πρόσωπο που κατασκεύαζε και τον προμήθευε με τους εκρηκτικούς μηχανισμούς, τους οποίους χρησιμοποιούσε στις 8 υποθέσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 31χρονος κατασκευαστής φέρεται να λάμπανε εντολές από τον εγκέφαλο της υπόθεσης, τον οποίο αναζητούν οι αρχές. Ακολούθως, αφού προέβαινε στην κατασκευή του εκρηκτικού αντικειμένου με συγκεκριμένο τρόπο, επικοινωνούσε με τον 32χρονο και του έδινε οδηγίες πού θα βρει τον εκρηκτικό μηχανισμό για να τον παραλάβει και να τον τοποθετήσει στο υποψήφιο θύμα έναντι αμοιβής. Ο 32χρονος προέβη σε υποδείξεις κοινών, ενώ ανέφερε τους αριθμούς κινητής τηλεφωνίας που χρησιμοποιούσε ο ύποπτος στις επικοινωνίες με τον 32χρονο, τον οποίο είχε καταχωρημένο στο κινητό του τηλέφωνο με ψευδώνυμο. Ο 31χρονος που τέθηκε υπό 8ήμερη κράτηση, σύμφωνα με τον ανακριτή, δεν συνεργάζεται με τις αρχές και δεν απαντά σε καμία ερώτηση. Η ανακριτική ομάδα έχει συνδέσει τους δύο υπόπτους με 8 βομβιστικές επιθέσεις. Σε όλες ο τρόπος δράσης ήταν ο ίδιος, σύμφωνα με τους πυροτεχνουργούς της αστυνομίας, ενώ στις 3 από αυτές ο δράστης χρησιμοποίησε ηλεκτρονικό πατίνι για να προσεγγίσει τα σημεία θόρυβα. Λίγο πριν τοποθετήσουν άλλο ένα εκρηκτικό μηχανισμό στο όχημα συγκεκριμένου προσώπου από τη Λεμεσό, όπως είχε ομολογήσει ο 32χρονος πολίτης, ενημέρωσε την αστυνομία για την ύπαρξή του στο προάβλιο σχολείου στον Αγιοτίχωνα και έτσι άρχισε να ξεντυλίγεται το κουβάρι των σοβαρών υποθέσεων. Οι αρχές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο πίσω από τις επιθέσεις να κρύβονται οικονομικές διαφορές των θυμάτων με άλλα πρόσωπα.